Πάμε τώρα στον Περδίκα Εορδέας να συναντήσουμε τη Μέρη Κεσκυλίδου για να μας συστήσει τον πρόεδρο εκεί του Περδίκα και μία κλασική ημέρα του. Πώς ξεκινάει από το πρωί ένας πρόεδρος που ενδιαφέρεται για τον τόπο του, για το χωριό του και πώς καταλήγει αυτή την ώρα που είναι μαζί με τη Μέρη την Κεσκυλίδου. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πώς καταλήγουμε σε ένα τραπέζι εδώ και πίνουμε τον δεύτερο καφέ, τουλάχιστον εγώ, ο πρόεδρος, πρόεδρε, εσύ τον τρίτο. Καλησπέρα και από μένα, εγώ. Γεια τον τρίτο, σας. Ναι. Τον τρίτο καφέ, γιατί από το πρωί... Γιατί από το πρωί, Κατερίνα, είμαστε μαζί του και έχουμε βιώσει κι εμείς το τι περνάει ένας πρόεδρος σε μια κοινότητα όπως αυτή του Περδίκα, η μεγαλύτερη βέβαια στο Δήμο Εορδέας, 1200 περίπου οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ, έτσι ώστε να διατηρήσει καθαρό το χωριό και όχι μόνο. Να συστήσω λοιπόν, αν και μιλήσαμε προηγουμένως, τον πρόεδρο της κοινότητας εδώ του Περδίκα, τον αγαπητό, τον Λάζαρο, τον Εμμανουηλίδη. Κύριε Εμμανουηλίδη. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στην μεγαλύτερη, όπως είπε και η Μέρη, δημοτική κοινότητα της Εορδέας, τον Περδίκα, τον πανέμορφο Περδίκα. Έτσι, η μέρα μας ξεκινάει από πολύ νωρίς. Συγγνώμη, πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Βλέπουμε τα πλάνα που μας έχει στείλει η Μέρη που είναι από το πρωί μαζί σας. Ένας πρόεδρος για όλες τις δουλειές. Εσείς μαζεύετε, εσείς καθαρίζετε, εσείς αλλάζετε σακούλες. Δεν υπάρχει. Λάμπες αλλάζετε. Βλέπουμε εδώ, κόβετε και το γκαζόν, κόβετε τα χόρτα. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Ο Δήμος και γενικά, όχι ο Δήμος φαντάζομαι, ο Εορδέας, όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν λυπή προσωπικό, δεν υπάρχουν άτομα. Συγγνώμη, πάτε και το γράμμα. Ενός Δήμου. Ναι, εννοείται. Πάμε, τα πάντα κάνουμε. Όπου χρειαστεί και ό,τι χρειαστεί για να αλλάξουμε προς το καλύτερο την καθημερινότητα των συγχωριανών, των πολιτών εδώ. Τώρα είναι η εβδομάδα των σχολείων, άρα έχουμε δώσει την προσοχή μας στα σχολεία. Να είναι καθαρά, να τα προσέξουμε, να πάνε οι μαθητές με ασφάλεια, να μην κινδυνεύουν από κάτι. Παράλληλα όμως δεν μπορούμε να μην παραδώσουμε το γράμμα στην κυρία που δεν μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να παραλάβει το δικό της γράμμα. Παράλληλα πρέπει να κοιτάξουμε και την επόμενη μέρα, να προγραμματίσουμε την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και η μέρα μας ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Ξυπνώντας σήμερα από τις 6.30 πίνοντας έναν καφέ στο σπίτι, καταγράφουμε τι δουλειές πρέπει να γίνουν σήμερα στο χωριό και βγαίνοντας από το σπίτι στις 7.30 φορτώνουμε το αυτοκίνητο και όπως βλέπετε και στα πλάνα που σας έχουν στείλει εδώ οι καλοί συνάδελφοι. Τα βλέπουμε, όλα τα κάνετε. Ξεκινάμε. Είστε πολυτεχνίτης, ελπίζουμε, όχι και ερημοσπίτης, πρόεδρε. Από όλα πιάνουν τα χέρια σας. Όχι, όχι, προσπαθούμε, είμαστε και σε... Όλα, ό,τι μπορούμε κάνουμε και έχουμε από όπου μπορούμε παίρνουμε την μέγιστη βοήθεια. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, δεν τα προλαβαίνουμε φυσικά όλα, αλλά προσπαθούμε να είμαστε εκεί. Γι' αυτό νομίζω και μας αγάπησε και ο κόσμος, μας εξέλεξε ο κόσμος και γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας, με τη βοήθεια να αλλάξουμε την καθημερινότητα του χωριού. Αυτό το συμβαίνει κάθε μέρα, πρόεδρε. Είναι μια καθημερινή ημέρα η οποία άλλοτε θα είναι λίγο πιο φορτωμένη, γιατί θα έχει βρέξει, γιατί ίσως τα σκουπίδια θα είναι κάπου περισσότερα. Άλλοτε θα είναι λίγο πιο χαλαρή, γιατί θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και στα κέντρα των αποφάσεων, στα δημοτικά συμβούλια, στα περιφερειακά συμβούλια, θα πρέπει να είμαστε παρόν και εκεί, για να μάθουμε για το τι μέλη γενέστε για τον τόπο μας. Άρα πότε μήλα, πότε φύλλα, πότε με τα καλά, πότε με τα λερωμένα. Τις περισσότερες μέρες του μήνα είμαστε με τα λερωμένα όμως. Μπράβο, ρε πρόεδρε. Να, άμα ήταν έτσι, Μέρη, αν ήταν έτσι οι πρόεδροι και οι δημοτικές αρχές, πολύ, πολύ διαφορετική θα ήταν η εικόνα. Γιατί είναι αλλιώς να είσαι στο γραφείο και να τα ακούς και αλλιώς να βγαίνεις έξω και να αναλαμβάνεις δράση. Και εδώ, Κατερίνα, στον Περδίκα είναι πολύ διαφορετική εικόνα. Το ζούμε από το πρωί, είμαστε μαζί με τον πρόεδρο παντού και υπάρχουν ακόμα εργασίες τις οποίες θα συνεχίσει και μετά την λήξη της περιμέτρου, γιατί περιμένουν δουλειές μέχρι Μάλιστα. το βράδυ. Σήμερα τώρα, αφού τελειώσουμε από εδώ, θα πάμε λίγο στο σπίτι να ετοιμαστούμε. Το απόγευμα έχουμε μια συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, γιατί πρέπει να λύσουμε και τα προβλήματα από τις συλλογικότητες τώρα, όπως είπαμε, για τα σχολεία για που τα έχουμε σχολεία. Εδώ στην εβδομάδα αυτή. Και θα συνεχίσουμε με ό,τι παρουσιαστεί. Μπράβο, πρόεδρε, να μην σας κρατάμε, να σας αφήσουμε να συνεχίσετε. Να είστε καλά, γερός να είστε και να είστε έξω στους δρόμους και να βοηθάτε.